Κωστή Πεπογιάννη, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, κύριο Φερναντόπο, τον Πρόεδρο του Ελληνομεκανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κύριο Μπακατσέλο, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Βέτα, όπως επίσης και τους διευθύνοντες συμβούλους της CVC και της Κλέμαν, αντιστοίχως κύριο Κωστή Ρόκα και τον κύριο Κωνσταντίνο Κουτσούτσο για τη συμμετοχή του σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε επίσης θερμά το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη συμβολή του στην συγκεντρώνωση της εκδήλωσης αυτής και επίσης όλους εσάς, είτε διαδικτυακά, είτε διαζώσεις που βρίσκεστε εδώ σήμερα και μας θυμάται με την παρουσία σας στα γραφεία μας. Τα γραφεία της Θεσσαλονίκης που αδιάλειπτα λειτουργούν εδώ και 28 χρόνια, προσφέροντας υπηρεσίες σε εσάς τους πελάτες μας και κτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Σε μια Βόρεια Ελλάδα, η οποία το τελευταίο διάστημα, με χαρά έτσι έχουμε δει την ανάπτυξή της και τις επενδύσεις που γίνονται σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, οι μεταφορές, αλλά και η υγεία, η καινοτομία με τις νέες τεχνολογίες και ο τουρισμός φυσικά. Το ζητούμενο λοιπόν σήμερα στην εκδήλωση αυτή είναι να γίνει συζήτηση, έτσι όπως είπαμε, όλες αυτές τις προκλήσεις του τελευταίου εξαμήνου κυρίως όσο αφορά το ενεργειακό και όσο αφορά την υπάλληλα του πληθωρισμού και να δούμε μέσα από αυτές τις προκλήσεις πραγματικά τι ευκαιρίες υπάρχουν και πώς μπορεί κανένας να αντισταθμίσει είτε σε διεθνές είτε σε τοπικό επίπεδο, κοιτώντας και ιδιαίτερως την αγορά εδώ. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω άλλο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να περάσω τη σκητάλη στον κύριο Σπιτρούνια, τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ο κύριος Σπιτρούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε σήμερα σε αυτά τα όμορφα γραφεία της PwC και που συνεργαζόμαστε μαζί με την PwC για τη διεξαγωγή αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης, παύλα συζήτησης, η οποία και με τη συμμετοχή πολύ αξιόλογων πολιτών, οι οποίοι με την εμπειρία τους, με τη γνώση τους, θα μας βοηθήσουν να εξετάσουμε κατά πόσο και σε τι βαθμό μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δύσκολες καταστάσεις και κρίση που διανύουμε, αλλά ταυτόχρονα να εξετάσουμε και όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα σε αυτήν την περίοδο. Και υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες εκεί έξω και νομίζω ότι οφείλουμε σαν χώρα, σαν επιμελητήριο, όλοι μαζί, να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να τις αξιοποιήσουμε και να βοηθήσουμε τη χώρα.